Το Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα στο χώρο της ψυχικής υγείας βρέθηκε πρόσφατα στο σπίτι της Άρση στην Κοζάνη, όπου πραγματοποιήθηκε συζήτηση με θέμα ψυχική εμπειρία και αυτοβοήθεια. Το Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα στον χώρο της ψυχικής υγείας είναι μια οργάνωση που εργάζεται από το 2006 με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων ατόμων που εμπλέκονται στο σύστημα υπηρεσιών ψυχικής υγείας και την προώθηση εναλλακτικών μη ψυχιατρικών τρόπων αντιμετώπισης του ψυχικού πόνου. Το παρατηρητήριο λειτουργεί με τη μορφή ενός δικτύου προσώπων που εμπλέκονται στο σύστημα της ψυχικής υγείας, δηλαδή χρηστών, ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών, συγγενών των χρηστών, επαγγελματιών ψυχικής υγείας και εργαζόμενων στον χώρο αυτό. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του, είναι ανοιχτό να εντάξει στους κόλπους της δράσης του οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο συμμερίζεται τη φιλοσοφία και τους στόχους του παρατηρητηρίου. Η έδρα του βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, αλλά δέχεται αιτήματα και καταγγελίες και από την υπόλοιπη Ελλάδα και οργανώνει αντίστοιχες δράσεις συχνά σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις. Όπως έγινε και με την Άρση. Χριστίνα Κουκουρίκη λέγομαι, είμαι μέλος του παρατηρητηρίου εδώ και χρόνια. Το παρατηρητήριο για τα δικαιώματα στον χώρο της ψυχικής υγείας είναι μια οργάνωση, ένα δίκτυο προσώπων που ασχολείται από το 6 με θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία, με δύο κυρίως πυλώνες, την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με κάποια ψυχική εμπειρία ή με κάποια εμπλοκή με το ψυχιατρικό σύστημα και την προώθηση των εναλλακτικών στον χώρο της ψυχικής υγείας. Η σημερινή εκδήλωση είναι περισσότερο ενημερωτική πάνω στα πράγματα που ασχολούμαστε, στις δράσεις που έχουμε. Ο τίτλος είναι «Ψυχική εμπειρία και αυτοβοήθεια». Λειτουργούμε αμεσοδημοκρατικά, δηλαδή είμαστε όλοι ισότιμοι μέσα στη συλλογικότητα. Ο λόγος του καθενός μετράει το ίδιο. Δίνουμε έμφαση στο τρόπο που βιώνει ο καθένας και η καθεμία το ψυχικό πόνο. Εγώ είμαι Τσικούρα Υπένη, είμαι και εγώ μέλος του παρατηρητηρίου. Εγώ γνώρισα το παρατηρητήριο σε μια προσπάθεια που έψαχνα να βρω απαντήσεις σε πράγματα τα οποία αφορούσαν ένα πολύ κοντινό μου πρόσωπο που είχε εμπλακεί στο κύκλωμα της ψυχικής υγείας. Έτσι έφτασα στο παρατηρητήριο και έφτασα στις ομάδες αυτοβοήθειας του παρατηρητηρίου. Εκεί γνώρισα ανθρώπους που ζούσαν ψυχικό πόνο, οι ίδιοι συγγενικά πρόσωπα και ήταν μια πρώτη... η πρώτη μου αίσθηση ότι σε όλη αυτή την δύσκολη κατάσταση που περνάει κάποιος άνθρωπος όταν ένα συγγενικό του πρόσωπο βιώνει ψυχικό πόνο, δεν είναι μόνος. Όταν λοιπόν μοιράζεσαι αυτές τις ανησυχίες, προβληματισμούς σου, τις δυσκολίες σου, όχι ξαφνικά, κάποια πράγματα λύνονται από μόνα του. Απαντήσεις δεν υπάρχουν, ούτε λύσεις. Κάνεις αυτό και γίνεται εκείνο. Αλλά... λειτουργεί ένα δίκτυο ανθρώπων οι οποίοι αλληλοϋποστηρίζονται.